Το κείμενό μας για σήμερα θα είναι το τέλος του κεφαλαίου 4 και η αρχή του κεφαλαίου 5. Αρχικά, όπως γνωρίζετε, οι συγγραφείς των βιβλικών κειμένων, όταν έγραφαν ένα βιβλίο, δεν το χωρίζανε σε κεφάλαια και στίχους, ήταν απλά μονοκόμματο. Οπότε το 13ο αιώνα εμείς το διαχωρίσαμε σε κεφάλαια και τον 16ο αιώνα το διαχωρίσαμε σε στίχους, για να είναι πιο εύκολο να βρίσκουμε διάφορα σημεία. Οπότε θα διαβάσω συνεχόμενα, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 4 και θα συνεχίσω με στο κεφάλαιο 5. Θα ξεκινήσουμε στις πράξεις κεφάλαιο 4 και στίχο 32. Η δε καρδιά και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστευαν ήτανε μία. Και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού, και μεγάλη χάρη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Για τον λόγο ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που είχε ανάγκη, επειδή όσοι ήταν κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, καθώς τα πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο της αξίας εκείνων που πουλούσαν και το έβαζαν στα πόδια των Αποστόλων. Και σε κάθε έναν μοιραζόταν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Και ο Ιωσής, αυτός που αποκλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει γιος παρηγοριάς, Λεβίτης, Κύπριος στο γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Αλλά κάποιος άνθρωπος με το όνομα Ανανίας, μαζί με τη γυναίκα του τη Σαπφείρα, πούλησε ένα κτήμα και κράτησε από την τιμή, εν γνώση και της γυναίκας του, και φέρνοντας ένα μέρος το έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Ο δε Πέτρος είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από την τιμή του χωραφιού, ενώ έμενε απούλητο, δεν ήταν δικό σου? Και όταν πουλήθηκε, δεν ήταν στην εξουσία σου. Γιατί έβαλες μες στην καρδιά σου αυτό το πράγμα? Δεν είπε ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Μόλις δε ο Ανανίας άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε και ξεψύχησε. Και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε όλους εκείνους που τα άκουγαν αυτά. Καθώς δεν σηκώθηκαν οι νεότεροι, τον τύλιξαν και βγάζοντας τον έξω, τον έθαψαν. Ύστερα δε από περίπου 3 ώρες μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη ξέροντας το γεγονός. Και ο Πέτρος αποκρίθηκε σε αυτήν: «Πες μου, για τόσο πουλήσατε το χωράφι?» Και εκείνη είπε: «Ναι, για τόσο». Και ο Πέτρος είπε σε αυτή: «Γιατί συμφωνήσατε να δοκιμάσετε το πνεύμα του Κυρίου? Δες, στη θύρα είναι τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άντρα σου και θα βγάλουν και σένα». Και αμέσως έπεσε στα πόδια του και ξεψύχησε. Όταν δε οι νεανίσκοι μπήκαν μέσα, τη βρήκαν νεκρή και βγάζοντας την έξω, την έθαψαν κοντά στον άντρα της. Και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε όλη την εκκλησία και πάνω σε όλους που τα άκουγαν. Υπάρχει μια ελληνική παροιμία που λέει: ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Και η ιδέα πίσω από αυτή την παροιμία είναι: μπορεί να αποφύγεις κάτι κακό, αλλά θα σου συμβεί μετά κάτι άλλο. Μπορεί να γλιτώσεις από κάποιο ατύχημα, αλλά μετά θα πάθεις κάτι άλλο. Ο διάβολος προσπαθεί να σου επιτεθεί με έναν τρόπο, αλλά και να τους πάσει ένα πόδι δεν τρέχει τίποτα, έχει πολλά άλλα πόδια για να σε πιάσει. Τώρα ο διάβολος δεν έχει ξανααναφερθεί μέχρι αυτό το σημείο μες στο βιβλίο των πράξεων. Αναφέρεται μία φορά στο σημερινό μας κείμενο. Αν και τον έχουμε δει να εργάζεται διαμέσω των Ιουδαϊκών αρχών που συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους είπαν να σταματήσουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να σταματήσουν να μιλάνε για τον Χριστό. Βέβαια η Εκκλησία το αντιμετώπισε αυτό με θάρρος. Είπαν: όχι, πρέπει να ακολουθήσουμε το Θεό παρά εσάς, και έτσι αντιμετώπισαν εκείνη την επίθεση του Σατανά. Αλλά φυσικά δεν θα σταματήσει να τους επιτίθεται. Θα δούμε σε όλο το βιβλίο των πράξεων ότι θα προσπαθεί να σιωπήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το συνεχίζει αυτό μέχρι σήμερα. Αλλά αφού δεν κατάφερε κάτι έτσι, θα δοκιμάσει κάτι άλλο τώρα. Και αυτό είναι μια επίθεση εκ των έσω, μέσα από την Εκκλησία. Η επίθεση θα γίνει μέσω του Ανανία και της Σαπφείρας, οι οποίοι ήταν μέλη της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Μέχρι σε αυτό το σημείο, στο βιβλίο των πράξεων, όλα όσα λέγονται για την Εκκλησία περιγράφονται ως υπέροχα. Αλλά σε αυτό το σημείο θα δούμε κάποια άσχημα πράγματα. Η βίβλος με ειλικρίνεια μας μιλά για τα προβλήματα που υπήρχαν μες στην εκκλησία. Τώρα, πριν ο Λουκάς αναφέρει συγκεκριμένα τον Ανανία και τη Σαπφείρα, προετοιμάζει το έδαφος δίνοντας μια γρήγορη περίληψη της ζωής στην αρχαία εκκλησία. Οπότε στο στίχο 32, ας το ξανακοιτάξουμε γρήγορα, στο στίχο 32 λέει: «Η δε καρδιά και η ψυχή του πλήθους εκείνων που πίστευαν ήταν μία, και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού, και μεγάλη χάρη ήταν επάνω σε όλους αυτούς». Είδαμε ένα πολύ παρόμοιο κείμενο στο κεφάλαιο 2, αμέσως μετά τη μέρα της Πεντηκοστής, όπου έλεγε πως οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη κήρυταν το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού, και διαβάσαμε επίσης για τη μεγάλη ενότητα που υπήρχε μες στην Εκκλησία. Λέει ότι ήταν με μία καρδιά και με μία ψυχή, πίστευαν τα ίδια πράγματα, αγαπούσαν τα ίδια πράγματα και ήταν σαν μία μεγάλη οικογένεια. Αγαπούσαν ο ένας τον άλλο και δεν έβλεπε ο καθένας τα πράγματά του σαν δικά του. Καταλαβαίναν ότι όλα τα υπάρχοντά τους τους είχαν δοθεί από το Θεό και γι' αυτό τα χρησιμοποιούσαν για να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι μια υπέροχη εικόνα του πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία. Αν κάποιος μου έλεγε: «Νίκο, θέλω να μου πεις τρία χαρακτηριστικά του πώς πρέπει να είναι η χριστιανική Εκκλησία», θα έλεγα πρώτον, προφανώς πρέπει τα πάντα όσα κάνουμε να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Δεύτερον, θα πρέπει να διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς που δεν ανήκουν στην Εκκλησία, ώστε και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Και τρίτον, μέσα στην ίδια την Εκκλησία θα πρέπει να φροντίζουμε ένας τον άλλον και πνευματικά και σωματικά, και τις πνευματικές και τις σωματικές ανάγκες. Και έτσι ήταν η Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα. Οπότε ο Λουκάς αναπτύσσει λίγο αυτό το θέμα και μιλάει για το πώς η Εκκλησία μοιραζόταν τα υπάρχοντά της, και μας λέει στο στίχο 34 ότι δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που είχε ανάγκη, επειδή όσοι ήταν κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, καθώς τα πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο της αξίας εκείνου που πουλούσαν και το έβαζαν στα πόδια των Αποστόλων, και σε κάθε έναν μοιραζόταν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Τώρα έχουμε ξαναμιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή έχει ξαναναφερθεί αυτό στις πράξεις κεφάλαιο 2. Εδώ πέρα δεν μιλάμε για κομμουνισμό. Δεν υπάρχει εδώ πέρα καμία κρατική εξουσία που αναγκάζει το λαό να δώσει τα υπάρχοντά του. Δεν υπάρχει καν καμία εκκλησιαστική εξουσία που αναγκάζει κανέναν να δώσει οτιδήποτε. Δεν λένε να πάρουμε όλοι τα λεφτά μας, να τα βάλουμε όλα μαζί και μετά να τα μοιράσουμε στον καθέναν ίσα. Στο στίχο 35 λέει συγκεκριμένα ότι μοιραζόταν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε ο καθένας. Οπότε δεν είναι κομμουνισμός, είναι χριστιανική αγάπη, χριστιανική γενοδορία. Αγαπάνε τους ανθρώπους περισσότερο από τα υπάρχοντά τους. Οπότε αν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, τον βοηθούσαν. Έτσι ήταν η χριστιανική εκκλησία. Οπότε μιλώντας για το πώς μέσα στην εκκλησία ο ένας φροντίζει τον άλλον, και βλέπουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι που πουλούσαν σπίτια και χωράφια και δίνανε τα χρήματα στην εκκλησία για να βοηθήσουν αυτούς που είχαν ανάγκη, ο Λουκάς μας δίνει κάποια παραδείγματα ατόμων που έκαναν αυτό το πράγμα. Πρώτος που αναφέρεται είναι ο Ιωσής, που είναι πιο γνωστός ως Βαρνάβας. Στο στίχο 36 λέει: «Και ο Ιωσής, αυτός που αποκλήθηκε από τους Αποστόλους Βαρνάβας, το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει γιος παρηγοριάς, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχοντας ένα χωράφι το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έβαλε στα πόδια των Αποστόλων». Τώρα υπήρχαν πολλά άτομα οι οποίοι πουλήσανε υπάρχοντα και δώσαν τα λεφτά στην εκκλησία. Οπότε γιατί αναφέρεται ο Βαρνάβας συγκεκριμένα? Για κανένα δυο λόγους. Πρώτον, ο Βαρνάβας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην αρχαία εκκλησία. Και εδώ πέρα βλέπουμε μια εισαγωγή στον Βαρνάβα, επειδή θα τον ξαναδούμε μες στο βιβλίο των πράξεων πολλές φορές. Οπότε την επόμενη φορά που θα διαβάσετε για τον Βαρνάβα, αν αναρωτιέστε ποιος είναι, είναι αυτός, εδώ πέρα πρώτα αναφέρεται. Φαινόταν ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος, όπως θα τον ξαναδούμε μετά. Μας λέει ότι είναι Λεβίτης, οπότε προφανώς είναι Εβραίος, όπως και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν Εβραίοι. Το Ευαγγέλιο δεν είχε εξαπλωθεί στα άλλα έθνη ακόμα. Μας λέει Κύπριος το γένος, δηλαδή θα γεννήθηκε στην Κύπρο. Και οι Απόστολοι του δίνουν αυτό το όνομα, Υιός Παρηγοριάς. Είναι σαν υποκοριστικό. Αυτός ήταν ένα πολύ, ήταν ένας υπέροχος, καλός και όπως βλέπουμε γενναιόδωρος άνθρωπος. Αλλά ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αναφέρεται ο Βαρνάβας είναι επειδή ο Λουκάς θέλει να μας δείξει την αντίθεση μεταξύ της γνήσιας γενναιοδωρίας του και της ψεύτικης γενναιοδωρίας του Ανανία και της Σαπφείρας. Οπότε ας διαβάσουμε και για αυτούς στίχος 1 στο κεφάλαιο 5. Αλλά κάποιος άνθρωπος με το όνομα Ανανίας μαζί με τη γυναίκα του τη Σαπφείρα πούλησε ένα κτήμα και κράτησε από την τιμή εν γνώση και της γυναίκας του και φέρνοντας ένα μέρος το έβαλε στα πόδια των Αποστόλων. Τώρα, δεν ξέρω πότε το σχεδιάσαν αυτό. Δεν ξέρω αν το σχεδιάσανε ακόμη και πριν πουλήσουνε το κτήμα και αυτός ήταν ο σκοπός τους εξ αρχής, ή μπορεί να το πουλήσανε και μετά, αφού είδαν όλα τα λεφτά, να άλλαξαν τη γνώμη τους. Δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, αλλά αυτό που ξέρουμε σίγουρα, όπως και να έχει, είναι ότι έχουν όλα αυτά τα λεφτά από το κτήμα που πουλήσανε και τα βλέπουν και λένε πω αυτά είναι πολλά λεφτά για να δώσουμε στην εκκλησία. Αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα κρατήσουμε το ένα μέρος, θα δώσουμε τα υπόλοιπα χρήματα, αλλά θα πούμε ότι αυτά είναι όλα. Και έτσι εμείς θα φανούμε πολύ γενναιόδωροι, πολύ πνευματικοί. Θα μας έρχονται και μας λέμε πω πω δώσατε τόσα λεφτά στην εκκλησία. Αγκαλιές, φιλιά, θα τους λένε μπράβο, ο Θεός να σας ευλογεί, είστε τόσο άγιοι. Να σας δώσουμε ίσως κάποιες ανώτερες θέσεις μέσα στην εκκλησία επειδή είστε τόσο καλοί. Αυτό ήθελαν, να ενδιαφέρονταν για το τι θα έλεγε ο κόσμος για αυτούς. Και αυτή είναι η βασική τους αμαρτία εδώ. Ναι, εντάξει, σαφώς και είπανε ψέματα, αλλά η βασική αμαρτία ήταν η υποκρισία. Προσπαθούν να δείξουν ότι είναι πιο άγιοι και πιο γενναιόδοροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αλλά φυσικά ο Θεός ξέρει τα πάντα και βλέπει τα πάντα. Οπότε στο στίχο 3 ο Πέτρος ξέρει τι έχει γίνει, συμπεράνω ότι θα το αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα. Στίχος 3, ο δε Πέτρος είπε: Ανανία, γιατί γέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να πεις ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις από την τιμή του χωραφιού, ενώ έμενα απούλητο δεν ήταν δικό σου και όταν πουλήθηκε δεν ήταν στην εξουσία σου? Γιατί έβαλες μες στην καρδιά σου αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Ο Πέτρος λέει: δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ήταν δική σου περιουσία. Δικό σου ήταν, ήταν στη δική σου εξουσία. Δεν σε ανάγκασε κανείς να το πουλήσεις. Κανένας δεν σου είπε να το πουλήσεις. Πρώτον, και ακόμη και όταν το πούλησες τα λεφτά ήταν στη δική σου εξουσία. Δεν σου είπε κανείς να δώσεις αυτά τα λεφτά. Γιατί ήρθες και είπες ψέματα? Ξέρετε κάτι, ο Ανανίας και η Σαπφείρα θα μπορούσαν να είχαν φέρει το ίδιο ακριβώς ποσό και θα μπορούσαν να ήταν ειλικρινείς και να λέγανε: πουλήσαμε ένα κτήμα και αυτό είναι ένα μέρος των χρημάτων που θέλουμε να πάει για τις ανάγκες της εκκλησίας. Υπέροχα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Είστε πολύ γενναιόδοροι. Αλλά αυτό δεν τους φτάνει. Θέλουν ο κόσμος να νομίζει ότι είναι πιο άγιοι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι είναι πιο γενναιόδοροι από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μέχρι αυτό το σημείο μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και πολλές φορές από εδώ και πέρα θα δούμε πιστούς που είναι πλήρεις με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δυστυχώς εδώ ο Πέτρος λέει στον Ανανία: γιατί ο Σατανάς σου γέμισε την καρδιά. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές φορές μες στην Αγία Γραφή που διαβάζουμε για τον Σατανά, ο οποίος εργάζεται μες στη ζωή κάποιου ανθρώπου και τον εξαπατάει και τον οδηγεί μες στην αμαρτία. Και πολλοί θα πούνε: οπότε δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος, δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος αν αμαρτάνει. Δηλαδή δεν φταίει ο Ανανίας, ο Σατανάς τον ανάγκασε. Όχι, ο Σατανάς δεν τον ανάγκασε να το κάνει. Ο Σατανάς σε βάζει σε πειρασμό. Ο Σατανάς έρχεται και σου προτείνει να κάνεις κάποια πράγματα και είναι καθήκον μας να το αντισταθούμε. Στον Ιάκωβο κεφάλαιο 4 λέει: αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Αυτό που κάνει ο Σατανάς είναι να έρχεται και να σου λέει: άκου, γιατί δεν πας να κάνεις αυτό το πράγμα? Και πολλές φορές λέμε: ναι, μου ακούγεται σαν τρομερή ιδέα και πάμε και το κάνουμε. Οπότε ναι, έχει ο διάβολος κάποια ευθύνη, αλλά και εμείς έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Θα είμαστε υπάκουοι στο Θεό ή θα ακολουθήσουμε τον Σατανά? Ο Ανανίας και η Σαπφείρα είναι υπεύθυνοι των πράξεών τους και κοιτάξτε τι γίνεται στο στίχο 5. Μόλις δε ο Ανανίας άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε και ξεψύχησε. Πέθανε εκείνη τη στιγμή μπροστά σε όλους, μέσα στην εκκλησία. νεκρός. Και να πω κάτι που ξέρω ότι σοκάρει πολλούς ανθρώπους. Ο Θεός τον σκότωσε. Και σου λένε όχι, 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 ο Θεός δεν σκοτώνει ανθρώπους. Σου λένε όχι, 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 ο Θεός δεν σκοτώνει κανέναν. Αν και μπορώ να σας δείξω πολλά σημεία μες στη βίβλο όπου ο Θεός συγκεκριμένα σκοτώνει κάποιον. Να σου λένε όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται ο Θεός να τον σκότωσε έτσι απλά. Ίσως να πέθανε από φυσικά αίτια, ίσως να έπαθε κάποιο έμφραγμα. Ίσως να σοκαρίστηκε από το γεγονός ότι ο Πέτρος τον κατάλαβε και να έπαθε έμφραγμα και να πέθανε. Το έχω ακούσει αυτό πολλές φορές. Θα έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πιθανόν αν είχαμε μόνο μία περίπτωση. Αλλά η γυναίκα του επίσης πεθαίνει μετά. Και μάλιστα ο Πέτρος της λέει ότι θα πεθάνει πριν γίνει το γεγονός. Οπότε δεν έχουμε εδώ πέρα φυσικά αίτια. Δεν έπαθε εγκεφαλικό ή καρδιακό ή κάτι τέτοιο. Ο Θεός τους κρίνει και πεθαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα στην εκκλησία. Στο τέλος του στίχου 5 λέει και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε όλους εκείνους που τα άκουγαν αυτά. Εννοείται. Θυμάμαι που άκουσα ένα ποιμένα κάποτε που είχε πει ότι όταν διαβάζεις τη βίβλο και βρίσκεις ένα κείμενο που είναι τρομακτικό, ο σκοπός είναι να σε τρομάξει. Γι' αυτό είναι εκεί. Και αυτό ακριβώς έγινε. Οι άνθρωποι φοβήθηκαν. Το στίχος 6 λέει «Και καθώς δε σηκώθηκαν οι νεότεροι, τον τύλιξαν και βγάζοντας τον έξω, τον έθαψαν». Αυτό ήταν. Πάει ο Ανανίας, πέθανε. Στίχος 7, ύστερα δε από περίπου 3 ώρες μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη ξέροντας το γεγονός. Και ο Πέτρος αποκρίθηκε σε αυτήν, «Πες μου, για τόσο πουλήσατε το χωράφι». Τώρα, αν ήμουν εγώ η Σαπφείρα σε αυτό το σημείο, θα υποψιαζόμουν κάτι. Γιατί μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι εγώ και ο άντρας μου είχαμε συνομωτήσει για να κοροϊδέψουμε την εκκλησία πάνω σε αυτό το θέμα, και τώρα εδώ πέρα ο Πέτρος με ρωτάει για το χρηματικό ποσό. Θα μου φαινόταν λογικό αν προσπαθούσε να αποφύγει την ερώτηση. Ίσως να έλεγε μισό λεπτό να μιλήσω με τον άντρα μου και θα τα ξαναπούμε. Αλλά χωρίς δισταγμό αυτή λέει ναι, για τόσο. Το πουλήσαμε. Στίχος 9. Και ο Πέτρος είπε σε αυτήν, γιατί συμφωνήσατε να δοκιμάσετε το πνεύμα του Κυρίου. Δες, στη θύρα είναι τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άντρα σου και θα βγάλουν και σένα. Δεν το πιστεύω, λέει, ότι θέλατε να βάλετε σε δοκιμασία το Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε, η Ελισάβετ δοκιμάζει εμένα και τη Σταυρούλα συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, όταν πλησιάζει μία μπρίζα στον τοίχο και της λέμε όχι, μην τα κουμπίσεις, και ξέρει πολύ καλά τι εννοούμε. Όταν της λέμε όχι, ξέρει τι σημαίνει το όχι. Και ξέρει ότι αν τα κουμπίσει θα φάει ένα μικρό σκαμπύλι στο χέρι. Οπότε ξέρει ότι δεν πρέπει. Αλλά κάθε τόσο μας δοκιμάζει. Πηγαίνει σιγά σιγά και της λέμε όχι και απλώνει σιγά σιγά το χέρι της, ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει και μας δοκιμάζει. Μας δοκιμάζει, μας λέει θα κάνετε κάτι γι' αυτό. Και τα κουμπάει. Και πάμε και της ξαναδέρνουμε το χέρι. Και είναι αυτή η ιδέα εδώ πέρα. Τους λέει Ανανία και Σαφφείρα, γιατί δοκιμάζετε το Θεό. Είναι σαν να λένε, εντάξει, ξέρουμε ότι ο Θεός λέει ότι βλέπει τα πάντα και ξέρουμε ότι ο Θεός λέει ότι τιμωρεί τους αμαρτωλούς, αλλά τόσες φορές έχουμε αμαρτήσει και ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτα, οπότε ας δοκιμάσουμε κι αυτό. Να δούμε αν όντως μας βλέπει, να δούμε αν όντως θα κάνει κάτι. Και ξέρει πολύ καλά τι κάνουν. Της λέει, δοκιμάζεις το Θεό. Ο άντρας σου είναι νεκρός και θα πεθάνεις κι εσύ. Στίχος 10. Και αυτή αμέσως έπεσε στα πόδια του και ξεψύχησε. Όταν δε είναι ανίσκοι, μπήκαν μέσα, τη βρήκαν νεκρή και βγάζοντας την έξω, την έθαψαν κοντά στον άντρα της. Τώρα, πρέπει να το συζητήσουμε λίγο αυτό, επειδή όταν οι άνθρωποι διαβάζουν ένα κείμενο σαν αυτό, το πρώτο ερώτημα που έχετε αμέσως είναι γιατί. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός. Πώς μπορείς να πιστεύεις σε ένα Θεό που είναι τόσο σκληρός και βάναυσος. Ένα Θεός που σκοτώνει ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν δολοφόνοι. Δεν ήταν μύχοι, δεν ήταν ειδωλολάτρες, δεν ήταν καν κλέφτες. ήταν δικά τους τα λεφτά. Ένα μικρό αθώο ψεματάκι είπαν. Το θέμα είναι ότι ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω όλοι μας να το καταλάβουμε. Ποια λέει η βίβλος ότι είναι η τιμωρία για την αμαρτία? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Ποια λέει η βίβλος ότι είναι η τιμωρία για την αμαρτία? Ο θάνατος. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Όταν ο Θεός πρωτοδημιούργησε την ανθρωπότητα, τον Αδάμ και την Εύα, τους έδωσε ένα κανόνα και τους είπε: αν παραβιάσετε, θα πεθάνετε. Αυτός είναι ο κανόνας. Αυτοί είναι οι κανόνες. Οπότε, στο συγκεκριμένο κείμενο, αν είναι να κοιτάξουμε την περίπτωση του Ανανία και της Σαπφείρας, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που πάθανε ήταν απολύτως δίκαιο. Απολύτως δίκαιο. Πήρανε αυτό που αξίζανε. Δικαιοσύνη. Ο Θεός δεν ήταν άδικος. Ο Θεός τιμωρεί αμαρτωλούς. Και αυτό έκανε. Αλλά μόλις το πούμε αυτό, θα μου πείτε: κάτσε μισό λεπτό. Μα και εμείς αμαρτάνουμε συνέχεια. Και ο Θεός δεν μας σκοτώνει. Ο Θεός δεν μας θανατώνει τη στιγμή που αμαρτάνουμε. Οπότε τι γίνεται? Η απάντηση είναι έλεος. Αυτό είναι που γίνεται. Ναι, όντως θα ήταν δίκαιο από τον Θεό να μας θανατώνει όταν κάνουμε αμαρτίες. Όλους μας. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αλλά ο Θεός μας δίνει έλεος. Κάθε μέρα που δεν πεθαίνουμε είναι μια μέρα ελέους που μας δίνει ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ο Θεός είναι τόσο ελεήμων και μας δίνει τόσο πολύ έλεος που το συνηθίζουμε, το παίρνουμε σαν δεδομένο. Νομίζουμε ότι ο Θεός μας χρωστάει αυτό το έλεος. Οπότε όταν βλέπουμε μια περίπτωση που ο Θεός παρακρατεί το έλεος του και δίνει δικαιοσύνη, λέμε: α, όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπουμε το θάνατο του Ανανία και της Σαπφείρας και λέμε: α, κακώς το έκανε αυτό ο Θεός. Γιατί? Ο Θεός ήταν απολύτως δίκαιος. Θα πρέπει να ρωτάμε πώς και δεν το κάνει αυτό πιο συχνά. Δεν είναι σωστό όταν ο Θεός τιμωρεί αμαρτωλούς? Θα πούμε ότι είναι άδικος να το κάνει αυτό? Νομίζουμε ότι επειδή ο Θεός μας έχει δώσει έλεος, ότι μας το χρωστάει. Να σας δώσω ένα καλό παράδειγμα. Ο Ιησούς, στο κεφάλαιο 20 του κατά Ματθαίο, έδωσε μια παραβολή όπου ένας άνθρωπος που έχει έναν αμπελώνα βγαίνει έξω νωρίς το πρωί και μαζεύει κάποιους εργάτες να έρθουν να εργαστούν στον αμπελώνα του και τους λέει: θα εργαστείτε για μία μέρα και θα σας δώσω από ένα δινάριο. Το δινάριο ήταν ο μισθός μιας μέρας. Και αυτοί λένε: εντάξει, μέσα, συμφωνούμε. Και πάνε και αρχίζουν να δουλεύουν. Μερικές ώρες αργότερα αυτός πάει και βρίσκει και άλλους ανθρώπους και τους λέει: θέλετε να δουλέψετε για μένα, στον αμπελώνα μου? Και αυτοί λένε ναι και τους λέει: εντάξει, ελάτε εργαστείτε για το υπόλοιπο της ημέρας και θα σας δώσω εγώ ότι νομίζω ότι είναι σωστό. Και λένε αυτοί: οκ. Και το ξανακάνει αυτό μερικές φορές μέσα στην ημέρα και βγαίνει αργά το απόγευμα και βρίσκει και άλλα άτομα να έρθουν να εργαστούν και τους λέει: ελάτε, και λένε αυτοί: οκ. Και τους λέει: εντάξει, θα σας δώσω εγώ ό,τι είναι να σας δώσω. Οπότε αυτούς τους τελευταίους που τους έφερε, αυτοί εργάστηκαν για μερικά λεπτά μόνο στο τέλος της ημέρας. Και όταν πάει να τους πληρώσει, τους βάζει όλους σε μια σειρά και αρχίζει και τους πληρώνει από αυτούς που ξεκινήσανε τελευταίοι να δουλεύουν. Και αυτούς που δουλεύαν όλη μέρα θα τους πληρώσει στο τέλος. Οπότε πάει πρώτα σε αυτούς που είχαν δουλέψει λίγα λεπτά και τους δίνει από ένα δινάριο. Μισθό μιας ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ. Και αυτοί στο τέλος που δουλεύαν όλη μέρα το βλέπουν αυτό και λένε: πω, πω, καλά, όταν πληρωθούμε εμείς θα πάρουμε πολλά λεφτά. Επειδή αν αυτοί οι άνθρωποι πήραν από ένα δινάριο, εμείς έχουμε δουλέψει 10 φορές περισσότερο. Και όταν τελικά φτάνει σε αυτούς, τους δίνει από ένα δινάριο. Και αυτοί λένε: αυτό είναι άδικο. Άδικο? Δεν σας είπα πολύ συγκεκριμένα ότι θα σας δώσω από ένα δινάριο? Αυτό δεν συμφωνήσαμε? Και είμαι άδικος? Και του λένε: μα έδωσες και σε αυτούς δινάριο. Και δικά μου λεφτά είναι. Δεν μπορώ να είμαι γενναιόδωρος άμα θέλω να είμαι γενναιόδωρος. Αν θέλω να τους δώσω τόσα λεφτά, τόσα θα τους δώσω. Εσένα δεν σε έχω αδικήσει. Σου έδωσα αυτό ακριβώς που υποσχέθηκα ότι θα σου δώσω. Πάρε τα λεφτά σου και φύγε. Μην μου λες εμένα ότι είμαι άδικος. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα λεφτά μου. Και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός έχει δύο επιλογές. Μπορεί να σου δώσει δικαιοσύνη ή, αν θέλει, μπορεί να σου δώσει έλεος. Ο Θεός δεν χρωστάει έλεος σε κανέναν. Ποτέ δεν μπορούμε να πούμε στο Θεό ότι είναι άδικος. Αν δώσει δικαιοσύνη, είναι απολύτως δίκαιος. Αν δείξει έλεος, δόξα τω Θεώ. Προς Ρωμαίους κεφάλαιο 9, ο Θεός λέει, θα ελεήσω όποιον θέλω να ελεήσω. Δεν το χρωστάει σε κανέναν. Οπότε με τον Ανανία και τη Σαπφείρα αποφάσισε να τους δώσει δικαιοσύνη. Δεν έκανε τίποτα άδικο. Ο Θεός δεν είναι σκληρός ή βάναυσος, τους έδωσε αυτό που αξίζανε. Να σας πω μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμάστε την ιστορία του Ναδάβ και του Αβιούδ? Με κοιτάτε όλοι, λέτε Ναδάβ και Αβιούδ. Είναι στο Λεβιτικό, κεφάλαιο 10. Ο Θεός έχει βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και δημιουργεί αυτό το νέο έθνος του Ισραήλ και οργανώνει το ιερατείο και το κεντρικό μέρος της λατρείας, και ο αδελφός του Μωυσή ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο Ααρών, και η γη του Ααρών είχε 4 γιους, ήταν οι πρώτοι ιερείς του Ισραήλ. Οι δύο μεγαλύτεροι του γη ήταν ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, και ο Θεός τους είχε δώσει κανονισμούς ως προς το πώς πρέπει να γίνεται η λατρεία και τους είπε πώς πρέπει να γίνονται τα πάντα. Και ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, οι ιερείς, η γη του Ααρών, τα νύψια του Μωυσή, είπαν να δοκιμάσουν κάποια διαφορετικά πράγματα. Είπαν να γίνουν λίγο δημιουργικοί στη λατρεία τους. Και έβαλαν θυμίαμα και πρόσφεραν ξένη φωτιά, λέει, στον Κύριο. Έκαναν κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι τους είχε πει ο Θεός. Και τι έγινε? Λέει, βγήκε φωτιά από τον Κύριο και τους κατέφαγε. Εκεί τους σκότωσε, μέσα στη σκηνή, μπροστά στον πατέρα τους και μπροστά στο Μωυσή. Φαντάζεστε να είστε ο Ααρών και να βλέπετε τους δύο γιους σας να θανατώνονται από το Θεό. Είναι έτοιμος να πέσει στο πάτωμα, να σκίσει τα ρούχα του, να τραβήξει τα μαλλιά του, και τον πλησιάζει ο Μωυσής και του λέει το βλέπεις αυτό? Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν είπε εγώ θα αγιαστώ σε εκείνους που με πλησιάζουν. Και λέει ο Ααρών σιώπησε. Τι να πει? Αυτό ήταν άδικο? Δεν ήταν άδικο. Ο Θεός είναι σκληρός, σοβαρά. Δεν είχε τίποτα να πει. Γιατί σας λέω αυτή την ιστορία? Επειδή νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σχέση μεταξύ των θανάτων του Ναδάβ και του Αβιούδ και των θανάτων του Ανανία και της Σαπφείρας. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την αρχή μιας νέας κοινότητας. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός έχει φέρει τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο και προετοιμάζει αυτή τη νέα κοινότητα, τη νέα κοινωνία να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας. Στο βιβλίο των Πράξεων έχουμε μια νέα κοινωνία χριστιανών, τη χριστιανική εκκλησία που πιστεύουν στον Χριστό, και στις δύο περιπτώσεις εξ αρχής, από τη γέννηση αυτών των δύο κοινοτήτων, ο Θεός δίνει μια προειδοποίηση και τιμωρεί παραδειγματικά και τους λέει εάν πρόκειται να ανήκετε στο λαό του Θεού θα πρέπει να είστε άγιοι. Δεν το συζητάμε αρκετά αυτό. Ο Θεός είπε εγώ είμαι άγιος και γι' αυτό εσείς θα είστε άγιοι. Ο Θεός είναι σοβαρότατος όταν έχει να κάνει με την αμαρτία. Με όλες τις αμαρτίες. Τόσο συχνά σκεφτόμαστε εντάξει δεν έχω σκοτώσει κανέναν, δεν μοιχεύω, οπότε είμαι εντάξει. Το Θεό τον ενδιαφέρουν όλες οι αμαρτίες και τις αντιμετωπίζει σοβαρά. Τόσο σοβαρά ώστε αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που σιγά τι κάνανε. Ο Θεός όμως τους σκότωσε. Ο τελευταίος στίχος του κειμένου μας, στίχος 11, λέει και μεγάλος φόβος έπεσε πάνω σε όλη την εκκλησία και πάνω σε όλους που τα άκουγαν. Και αυτή είναι η σωστή απόκριση σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, ο Θεός δεν είναι κάποια μικρή χαριτωμένη νεραϊδούλα που αιωρείται ψηλά στον ουρανό. Ο Θεός είναι Άγιος. Είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο ποιητής του ουρανού και της γης. και δεν θέλει να παίζουμε παιχνίδια, να παίζουμε εκκλησία και να παίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Υπήρχαν δύο υποκριτές στην εκκλησία και ο Θεός τους σκότωσε. Φαντάζεστε να είχαμε μια εκκλησία έτσι, όπου λέμε ελάτε στην εκκλησία μας. Πεθαίνουν άνθρωποι εκεί. Έτσι ήτανε. Να σας δώσω δύο γρήγορα διδάγματα και θα κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Δύο σημαντικά μαθήματα για μας. Μην παίρνετε σαν δεδομένο το έλεος του Θεού. Ο Θεός δεν χρωστάει σε κανέναν έλεος και γι' αυτό σας παροτρύνω να ευχαριστείτε τον Θεό για τα ελέη του που ανανεώνονται κάθε πρωί. Και δεύτερον, μην πείτε εντάξει, ξέρεις κάτι, κάνω αυτές τις αμαρτίες όλη μου τη ζωή και ο Θεός ποτέ δεν έχει πει τίποτα, γι' αυτό μπορώ να συνεχίσω και θα είμαι μια χαρά. Όχι, μην παίζετε παιχνίδια με το Θεό, μην δοκιμάζετε το Θεό. Αν κάνετε αμαρτίες, μετανοήστε, πιστέψτε στον Ιησού και ζήστε μια άγια και ειλικρινή ζωή εν φόβο Κυρίου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.